ο Ρόκι Μπαλμπούα. Εγώ πιστεύω ότι όποιος ψήφισε τον Ιγόνιο θα το κουβαλάει μαζί του μέχρι το τέλος. Άσε μας, ρε. Άσε μας. Άσε το παραμύθι τώρα. Ανεβαίνει ψηλή στο γραφείο σου. Αγκάλιασέ τη. Σφίξ τη δυνατά στην αγκαλιά σου. Νιώσε τα νύχια της να μπήγονται στην πλάτη σου. Πάρε αύρα από Μητσοτακέικο, αγόρι μου. Αγόρι μου, ένα ζόμπι ήμουν όταν κατέβηκα την πρώτη φορά. Ντοράκι μου, λατρεμένο μου, δάγκωσέ τον. Δάγκωσέ τον Τζακ Σπάρο. Δεν έχουμε πια τίποτα να πούμε. Γιατί όταν είμαι μαζί σου, δεν λέω καμία λογική κουβέντα. Σωστό. Γι' αυτό σε λατρεύω. Πώς να πεις λογικές κουβέντες μαζί του. Τέλος πάντων. Κυρίες και κύριοι, η πολυκατοικία καθάρισε τις σκάλες της. Την έβαψα να πέψω απ' έξω. Και άναψε όλα τα φώτα και περιμένει την τώρα. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Καλή σας ημέρα, καλή δύναμη, τοξότες μου, ναΐτες μου, ροδόσταυροι. Και τον έχω εδώ στο στούντιο του Real FM. Σας έχω κλέψει την πρωινή ενημέρωσή σας από τον Max FM. 2-11-200-8-200 για τα σχόλιά σας. Real και no. Ρόζα μετά η Ντόρα, 54%. Δεν το αντέχω ρε παιδιά, πάλι ο Πάγκαλος βγήκε στην τηλεόραση. Δεν το αντέχω ρε παιδιά. Δεν το αντέχω. Φίλες και φίλοι, κάτοικοι κατεχόμενης αδικίας, πολίτες του Γερμανικού Προτεκτοράτου, άντε τώρα μου μαζί στο Ζάπιο 7. Δεν υπάρχει λόγος να ζούμε, τα κόκαλα θα σπάσουν και ο μαγνήτης θα γίνει πίσα. Έκλασα από τον πολύ πόνο σήμερα μεσημέρι. Και ο Αντώνης δεν λέω στα ποίηματα Ιωσήφ Καλαμαράκη, ε, έτσι, εντάξει, τώρα δεν λέει και πολλά ποίηματα, αλλά ο Αντώνης μας είναι γλωσσοπλάστης, ποιητής, στιχουργός, έτσι, ε Ιωσήφ, πάντα, και εδώ θα ταιριάξουνε πάρα πολύ, θα μιλάνε με στίχους, θα του λέει ένα στίχο αγάπης, θα απαντάει με ένα στίχο λατρείας. Η γη φυλακισμένη στο κορμί, κορμί φυλακισμένο στη ζωή, ζωή φυλακισμένη μέσα στο χρόνο. Πνεύμα από όποια φυλακή κι αν βγει, σε φυλακή πάλι θα πέσει. Και είναι μονάχα το κορμί που αγάπησε τη φυλακή του. Κάθε σταγόνα από σένα, το τέλος του έρωτα. Ό,τι έχασε στη ζωή, το ξαναπάνω στα μάτια σου. Το φως έγινε τρυπάνι, μέσα στο παράλογο σχήμα μιας άπιας της επαφής. Όταν τα πόδια γίνεται το κύμα, το αιώνιο πέλαγος του ζώου θανάτου. Πεθαίνω παιδιά να έρθω για τρίγωνο. Τι τρίγωνο. Παιδιά πεθαίνω. Πάω για τρίγωνο, τριγωνέτο. Τροφή της σάρκας μας ζητάς, και για να πίνεις αίμα και δάκρυα δικά μας θέλεις, θα σου τα δώσουμε. Πρέπει να ζήσεις. Ξανά λάτε είσαι για κανένα αίσθημα, κανένα τριώδη. Συγγνώμη.
Κοίταξε, άκου γιατί το έχει παρακάνει εδώ μέσα, έτσι. Το φανταζόμουν δηλαδή, αλλά μου τα είχε πει ο Καλαμαράκης σε κάτι δύο τηλέφωνο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, άκου να σου πω. Τι ύψος έχει, Γιώργο. Εγώ. Ναι, τι ύψος έχει. Τι θέλει, είμαι πιο κοντό από του Σαμαρά τώρα, τι θέλει τώρα. Ζηλεύει γιατί θα παίξει φουνταριστό με δύο ψηλού ο Σαμαρά. Με ποιου? Το Σαμαρά και τι τώρα. Ναι, αλλά να σου πω κάτι. Κάτσε τώρα, ζηλεύει τώρα. Να σου δεν πω είναι. Έχεις, ότι νομίζω ότι έχουμε και άλλου τύπου αγάπη καιρό, δεν του ξέρω ξανά. Λόγω. Γιατί πειράζει που είναι ποιητέ οι άνθρωποι, όχι, έχουν κάνει καλλιτεχνική ανησυχία. Γιατί να μην πω στη μέση, ρε παιδιά. Στη μέση και θα κοιτά προ τα ποιον. Στη μέση. Προ τα ποιον θα κοιτά. Να παίξω, για πες μου κάτι τώρα. Έλα. Να παίξω και μετά ετοίμασε, σε παρακαλώ, το δεύτερο ημίχρονο. Καταρχά πριν. Να πούμε την καλημέρα μα στην Πάτρα. Να πούμε στους Νίκος Κιανάλατος. Να πούμε στους ανθρώπους. Τον ακούτε από Αθήνα σήμερα. Που υποδέχονται τον Νίκο στον Max FM, τον Νίκο τον Πελεκούδα, τον Βαβουζέλινα, ο οποίος είναι προβοκάτορα σοβαρός, έτσι δεν έχεις ιδέα δηλαδή. Ναι. Προβοκάτορα σοβαρός. Σοβαρός. Πες μου κάτι τώρα για τους Πατρινούς. Και τα υπόλοιπα παιδιά. Γιατί διαβάζω διάφορα για την Πάτρα, την οποία αγαπώ. Για πες μου κάτι. Είσαι στην πρωτεύουσα της ανεργίας. Ναι, ναι. Είμαστε η πρωτεύουσα της ανεργίας. Έχουμε καταντήσει σε αυτό το χάλι. Και βγάζετε Γιώργο Παπαντρέου εκεί. Υπάρχουν άνθρωποι! Άκου γιατί εδώ θέλει συζήτηση το θέμα. Υπάρχουν άνθρωποι. Είναι 16.000 σταυρούς ο Παπαντρέου, μην το γελάς. Ποιος πήρε, από πού? 16.000! Στο Πασόκ εκεί κάτω, στην Αχαΐα. Δηλαδή πήρε τους σταυρούς που πήραν οι άλλοι βουλευτές. Ναι. Δεύτερος ο Κώστας ο Σπυλιόπουλος που κλείνει το Αίγιο από την Ευώνα. Περίπου 9.000 και κάτι. 9.000? Ναι. Ψηφίσανε Παπαντρέου. Αλλά έχω έναν τύπο να πούμε ο οποίος πήγε και έβαλε το Θοδόση, δικός μου κολλητός μου, παλαιοκομματικός του Πασόκ αυτός παλιός, έβαλε σταυρό στον Παπαντρέου. Του λέει δεν χρειάζεται, είναι πρωθυπουργός. Όχι, εγώ για να το σιγουρέψω, μου λέει. Αλήθεια. Ναι, τρελός δηλαδή. Δηλαδή στην πρωτεύουσα της ανεργίας έχετε γίνει ο Παπαντρέου. Ναι, ναι. Εντάξει. Στο Καλέτζι πήγε ψήφισε. Τώρα μπορώ να καταλάβω. Χειροκροτήματα πρόσεξε όμως στο Καλέτζι. Στο Καλέτζι που έπαιρνε 90-99% το Πασόκ πήρε 60. Είχαμε μία πτώση σοβαρή. Στο Καλέτζι. Που έπαιρνε 99% το Πασόκ. Και είναι τώρα στη γενέθλια. Στη γενέθλια, κατά από το άγαλμα. Ναι. Το άγαλμα. Για πες μου, στην Πάτρα κλείνουνε μαγαζιά. Κλείνουνε. Μόνο κλείνουνε. Να δεις γειτονιές, να δεις ας πούμε το Πολωνάκι με τρύπες. Να δεις λουκέτα, να δεις θλίψη, να μπαίνεις μέσα και να μην έχει κάνει σεφτέ όλη τη βδομάδα. Και να τον περνάνε κόσκινο όλες οι υπηρεσίες. Όλες οι υπηρεσίες να τρούχονται τα χαράτσια, πάλε ποτέ, τώρα πρόσφατα δηλαδή, να τρώει καρπαζές ο επιχειρηματίας κάθε μέρα. Πάω από εδώ χαράτσια. Ο καταστηματάρχης. Να πηγαίνουν εκλιπαρώντας να κάνουν διακανονισμούς στη ΔΕΗ. Εκλιπαρώντας. Να πηγαίνουν να πλακώνονται με τα συνεργεία της ΔΕΗ που πηγαίνει και τους κόβει το ρεύμα γιατί είναι απλήρωτος ο λογαριασμός. Να πλακώνονται ο εμπορικός σύλλογος να παίζει ξύλο στις κεντρικές οδούς όταν εμφανίζονταν τώρα πρόσφατα τα συνεργεία να κόψουν το ρεύμα. Σε όλη την Αχαΐα αυτό. Παντού. Παντού. Ναι. Έγινε ρωτάω γιατί εσύ έχεις μια ραδιοφωνική εκπομπή το παντού. Πρωί, έχεις το βράδυ το Πάτρα TV που είσαι διεθνής, ναι. Και αυτά τα πράγματα τα δείχνετε, καθημερινά. Τα δείχνετε στα δελτία. Καθημερινά. Να, οι επιταγές για κάλυπτες, βουνό. Έχουνε κόψει τώρα και με όλα αυτά και ζητούνε μετρητά να πληρώνετε το εμπόρευμα. Έγινε και το πατατράκ με την Αχαϊκή Τράπεζα. Ξέρεις ποια ήταν η τελευταία απόφαση του Βενιζέλου σαν Υπουργός Οικονομικών, έτσι. Προβόπλος δεν ξέρω γιατί. Υπέγραψε την Αχαϊκή. Εγώ το θεωρώ κρυστάλλινο. Είσαι όχι, τα παίρνεις αντίδωρο από το χέρι του. Μα τι λες τώρα. Εγώ το θεωρώ κρυστάλλινο, σε παρακαλώ. Όχι, όχι. Σε παρακαλώ, όχι. Εγώ. Όχι εδώ μέσα. Και εγώ. Σε παρακαλώ. Σε παρακαλώ. Δηλαδή δεν γίνεται να μου λες αυτά τα πράγματα. Τι κρυστάλλινο, να πάρω παραντίδωρο από τα χέρια του. Για πες μου, δηλαδή τι έκανε με την Αχαϊκή Τράπεζα. Κοίταξε να δεις. Η Αχαϊκή είναι μια τράπεζα συνεταιριστική. Ναι. Εκτός PSI. Η Λαμίας, η Λέζου, έκλεισαν τρεις σε μια Κυριακή μέσα. Συνεταιριστικές. Τρεις. Γιατί αυτές ήταν που μάζευαν το χρηματάκι του τοπικού κόσμου, που διευκόλυναν τους εμπόρους στην οικονομία, μπορούσαν να δώσουν και αφορολόγητο και αχρεωστήτο σε ένα μπλοκ επιταγών που δίνει τώρα 2 ευρώ να πληρώνει ο άλλος κάθε φίλο. Ναι. Και τις έκλεισαν. Έκλεισαν γιατί είχαν δυσμενή, λέει, οικονομικά στοιχεία και επισφάλειες και τέτοια. Δηλαδή κάτι άλλες που έχουν 800 εκατομμύρια δάνεια σε επισφάλεια, δε γιατί... Ο Βενιζέλος έκανε τέτοια. Και τελευταία υπογραφή. Και πρόσεξε τώρα, άκου τώρα να δεις... Ο πρόεδρος του Πασόκ. Σε παρακαλώ. Καλά. Και όταν ήρθε να μιλήσει στην Πάτρα, τον ευρύκανε και του είπανε τι θα γίνει με αυτούς, διότι είναι σε καθάριση με τα δάνεια. Ναι. Άρχισαν και στενάνε καθαριστικά να πάρουν τα σπίτια του. Α, ήρθε κάτω προεκλογική. Στη Νέα, μίλησε στο γήπεδο, μάζεψε κάποια 500. Ήρθε λοιπόν και τον είδαν οι φορείς. 500 από μέσα από την Πάτρα. Ναι. Όταν λες Πάτρα, τι εννοείς? Την ευρύτερη Πάτρα. Την ευρύτερη απλόνη Πάτρα. 500 άνθρωποι πήγαν. Καμία φορά. Όχι, λίγο περισσότερο. Εντάξει. Το γηπεδάκι. Κλειστό γηπεδάκι. Γυμναστήριο. Μη φανταστείς βόλεϊ τώρα. Αστυνομία απ' έξω. Κάργα.
Μπινελίκια στον δρόμο να πετάνε τα κέρματα κάτω και να του λένε τι έγινε εδώ, έλα να δεις. Έλα ρε, συμβαίνουν αυτά στην πάρα. Ναι, αλλά ο Χρυσοχοίδης είχε στείλει μερικές από αυτές. Είχε δημιουργίες απέσω. Ναι, λίγο, έγινε μια αποθυσούλα. Τα πάνε για τις τράπεζες. Βέβαια, συναντηθήκανε και είπε θα το δει. Και το δεν θέμα. Είχε ένα ενδιαφέρον. Είχε. Αφού πονάει. Αυτό την υπέγραψε. Δεν πονάει. Κάτσανε, δεν πονάει. Δεν πονάει. Πονάει. Αλλά είπε ότι ναι, εντάξει, αλλά ξέρετε η Τράπεζα της Ελλάδος καλό μαγαζί. Καλό μαγαζί. Μη μου πεις. Καλό μαγαζί. Πολύ καλό. Ελληνικό. Εγγλέζικο. Όχι ελληνικό. Εγγλέζικο. Ελληνικό. Δεν το δέχομαι ελληνικό. Εγγλέζικο, Νίκο. Γιατί είναι εγγλέζικο, ρε Γιώργο Τράγκα. Γιατί είναι του Ρότσιλντ. Ρε είναι ελληνικό, ρε. Έχουμε το πλούσιο ποσοστό του 6%. Α, μάλιστα. Δεν έχουμε. Έχουμε, ναι. Ναι, τότε τι. Για πες μου, κανένα έργο γίνεται εκεί κάτω. Πώς, να σε πάρω να πάμε τώρα με τις κορίνες. Το πρωί ερχόμασταν με το σπίτι εδώ τον καμεραμάν του Λαλιώτη που τώρα μας τραβάει και μου λέει γιατί δεν πάμε λίγο πιο γρήγορα. Του λέω το φορτηγό θα ξυλώσει την κορίνα. Και θα μας τη φέρει στο Μπαμπρίς και σε δευτερόλεπτα συνέβη. Και μου λέει: πάρε κανένα λότο. Πήγαινε να δει το δρομάκι. Δεν τα αφήνανε όπως ήταν. Πληρώνουμε 3,20. 3,20 για δρόμο. Για να περάσουμε από το εργοτάξιο. Παναγία μου. Έχουν τελειώσει οι απαλωτριώσεις. Και τώρα άκουσα και το ωραίο, ότι με την πολιτική αστάθεια την οποία υπηρετείς και ήρθα εδώ για να σταχώσω. Εκεί δεν επανακινείται το έργο. Και σε ακούει τις... τώρα ο Νίκος Χατζηνικολάου και λέει πες τα ξανά λατε. Υπηρετείς την πολιτική αστάθεια και ήρθα εδώ να σου πω ότι ευθύνεσαι γιατί δεν έχει επανακινήσει το έργο. Το είπανε προχθές. Δώσε μου αμέσως από αύριο το πρωί. Τι να σου δώσω, ούτε αυτό ούτε τη συνολία. Εγώ. Τι να μου στείλω. Θα σου στείλω μπουλντόζες αύριο το πρωί. Θα σε πάρω και θα σε κάνω βόλτα στις κορίνες. Καλημέρα κύριε Γιώργο, στείλε μπουλντόζες. Θα σε πάρει ποιος Γιώργος. Τον κύριο Γιώργο μου, τον κύριο Γιώργο μου. Πάλι έγραστα. Λοιπόν, άκου να πάμε. Ναι, με τις κορίνες. Έτσι. Δρόμος Καρμανιόλα. Δρόμος 3,20. Και 3,20 και Καρμανιόλα. Ναι, και δεν υπάρχει εργοτάξιο σε λειτουργία. Πουλήσαν τα μηχανήματα, διώξαν κανένα 2.000 υπαλλήλους. Η Ιωνία δεν κουνιέται τίποτα. Έχουμε την τεράστια γέφυρα, το θαύμα της τεχνολογίας που ενώνει δύο καρόδρομους. Η γέφυρα, η μεγάλη του Ρίου Αντίριο. Ενώνει δύο στρούγγες. Δύο ρούγγες. Δύο καρόδρομους. Δύο γιδόστρα. Τους είπες πολύ καλά. Δύο καρόδρομους. Δύο καρόδρομους. Έναν που πηγαίνει και μετά του Αντίριου. Ακριβώς το Αντίριο. Στην Παλιοβούρα κάνουμε ακόμα. Εντάξει, τώρα, αλλά έχουμε το. Ναι, αλλά να σου πω κάτι όμως. Θέλω να σου θυμίσω ότι επί εποχή σου που είσαι εδώ. Όχι, δεν φταίω εγώ. Θα σου πω. Ο δρόμος της Πατρών Κορίνθου. Ναι. Έκανε αριστερά και πήγε στο βουνό αντί να πάει στο δεύτερο λιμάνι της Ελλάδος. Το τρίτο, αν βάλεις μέσα και τέτοια. Όταν λες επί εποχή σου, επί Καραμαλή. Επί Καραμαλή. Λίγο μετά. Επί Ανδρέα. Λίγο μετά. Λίγο πριν. Ναι. Λίγο. Όχι Καραμαλικό. Α, λες, όχι του. Λες του Ραφίνα, εσύ. Ναι. Δεν λέω για αυτό το παιδί, εγώ άστα. Λέω το άλλο. Το μεγάλο το παιδί. Τον ιστορικό. Τον αείμνηστο. Σε παρακαλώ. Ναι. Μετά πήγε ο δρόμος που τον έστρεψες και πήγε. Να μιλάς σεμνά. Με τη συμπεριφορά σου πήγε αριστερά. Πήγε στην Τρίπολη, στο Τρελάδικο. Έτσι. Αντί να πάει στο λιμάνι. Το λόμπι των Αρκάδων, το θυμάσαι. Ναι. Ο Λαλιώτης, Ρέπας. Ο Λαλιώτης δεν έκανε έργα εκεί. Όχι σε εμάς απάνω. Πού? Στα βουνά. Αριστερά της Κορίνθου, όπως βγαίνεις, αριστερά. Προς Τρίπολη. Προς Άργος Τρίπολη που πάει. Τρίπολη. Μπράβο. Έκανε όμως. Ναι, εμάς μας άφησε. Έφτιαξε και ένα χωριό εκεί. Καλά έκανε ο άνθρωπος. Και μια πλατεία. Για ρωτά μας που έχουμε τόσους πασόκους. Από Προέδρους Δημοκρατία. Καλά, η Πασόκη δεν βοηθήσαν δημοκρατή. Την Πάτρα. Τι λες. Η πρωτεύουσα του Πασόκ. Τι λες τώρα. Η Πασόκη δεν σε βοηθήσαν. Σε παρακαλώ, παρακαλώ, για να λέτε ότι φτιάχνουν τα έργα σε εμάς, δηλαδή ότι μεροληπτούν. Άσε με ξανά, αλλά δεν φτιάχνουν. Κάνε την καρδιά τη κάνει εσύ στο στόμα. Φύγαμε, δώσε. Δώσε. Ήθελα ω και θέλα ξεκινήσει τα έργα. Μπολντόζα ήταν το σύνδημα. Μπολντόζα. Κυρίες και κύριοι, καλημέρα στην Αχαΐα, καλημέρα στην Πάτρα. Σας έδωσε ο συνάδελφός μου πολύ καλός, ένας ραδιοφωνικός παραγωγός επί σειρά ετών στην Πάτρα και στην τηλεόραση. Σας έδωσε μία εικόνα, εσείς οι Αχαιοί την ξέρετε, οι υπόλοιποι Έλληνες ίσως δεν την ξέρουν ακόμα. Είναι γεγονός όμως φίλες και φίλοι, ότι η πρωταθλήτρια της ανεργίας στην Ελλάδα είναι η Πάτρα μας, είναι η Αχαΐα μας, με τα χιλιάδες κλειστά μαγαζιά και επιχειρήσεις. Να πω καλημέρα και στην Έδεσα, άλλη πόλη της ανεργίας. Να πω καλημέρα στον Άγρα, στην Ελένη μου. Σας είπα, έκανε 30%. Παπαδημούλης Φονομέας. Να είσαστε ακριβείς στα πίδρα και στην Ισταλέα. Κάντε μου τη χάρη. Εμάς θα μας εξαιρέσετε από αυτό το βιολί που έχετε αρχίσει. Θα ανακαλέσετε τον Κεσέβια.
Δεν το ανακαλώ. Θα το ανακαλέσετε το και σέβεται. Δεν το ανακαλώ. Ο καθένας πρέπει να σέβεται την ιστορία του αλληλού όπως σέβομαι και εγώ. Δεν με σέβεστε. Εγώ, εάν δεν αντιδράσω, δεν σημαίνει ότι δέχομαι ότι είμαι κανένας και σέβη. Ό,τι και να σημαίνει αυτό. Είπα ότι αυτή τη στιγμή... Των μεγάλων και θαλασσινών καναλιών. Όχι και παραμύθι. Καλημέρα στην Κοζάνη που μου λένε φίλοι εκεί ότι είναι πρωταθλήτρια στην ανεργία κι αυτή. Καλημέρα Λαμία, καλημέρα Σπύρο από Ραφίνα. Καλημέρα στην Κομωτινή. Και σε όλους τους φίλους μου στην Κατερίνη. Και θέλω να κλειδοφούμε σε αυτό το κορφί που λέγεται Ευρώ και Ευρωζώνη και Ευρώ. Σήμερα αυτό το πράγμα. Να πω καλημέρα. Έχει πέραση στις γυναίκες, σαν και παντρεμένος. Έχει κρίση η γυναίκα. Βλέπει την ανανέωση. Ποιο είναι το σκουριασμένο. Ποιο είναι το σκουριασμένο. Θέλει να μου τα ρίξει. Ναι, ποιο είναι η ελπίδα. Τα είναι λύκια. Τα peanuts. Είναι ναι. De la population, George. Καλημέρα στον πύργο. Πολλά μηνύματα σήμερα από Ηλία. Εγώ έχω όμως μία βασική αρχή. Εγώ είμαι ο αρχηγός, εγώ λέω ό,τι λέω, εσύ θα κάνεις αυτό το οποίο λέω και τέλος. Αυτό του είπε του Αντώνη μόλις μπήκε στο γραφείο του. IQ ραδικιού. IQ ραδικιού. Εδώ που τα λέμε, ο ψηλός μπορεί να είναι και λίγο ραδική. Καλημέρα Βασίλη από Ολλανδία. Στα ρώσικα, δεν την έχεις την Αλέκα. Τον Τράγκα τον έχεις στα γερμανικά. Για βάπιου μπλου. Καλημέρα σε όλους τους Έλληνες της Σουηδίας. Σε λίγο μαθαίνω, έχει πολύ παρασκήνιο ο Νίκος Χατζηνικολάου. Έρχεται φτιαγμένος. Πρόκειται να σας πει τα μύρια για Ντόρα, Αντώνη, Γιώργο Καρατζαφέρη, Βορύδη, Άδωνη. Έχει μπει βαθιά μέσα στη νύχτα και έχει πάρει πληροφορία. Και άμα είσαι και πιτσιρικάς και την κατακτήσεις αμέσως, τότε είναι που σου σηκώνεται το μυαλό και σηκώνεται πολύ το μυαλό και αρχίζεις και παίρνεις ύφος. Και άμα δεν είσαι ένας άνθρωπος συγκρατημένος να κρατήσεις πρώτα τον εαυτό σου και μετά τους άλλους, τότε καβαλάς το δελφίνι και γυρνάς στον κόσμο και ξεκαβαλάς πιο κάτω στο επόμενο κύμα. Οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Παλίδες νέκφες. Καλημέρα Πετράλωνα. Κοιτάξτε η τριπλέτα Ντόρα, Αντώνης Ντόρα Καρατζαφέρης με εξιτάρει. Καλά είναι ένα υψενικό τρίγωνο καταπληκτικό. Ιωσήφ, το βράδυ θα με βρει συγκρού με τη Γιοργάρα, την Ντοράδα και το Ρόκι Μπαλμπόα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ήθα! Ζήτω η νέα δημοκρατία! Μπορεί ο Χατζηνικολάου να ανακοινώσει ότι μετά την προσέλευση της Ντόρας και του Καρατζαφέρη πάω κι εγώ. Έχει δίκιο ξανά λάθος που μου λέει το αίμα νερό δεν γίνεται. Όχι, δεν υπάρχει. Δεν παίζει. Καλημέρα στους Έλληνες του Σικάγου. Τι κάνουν τα εμπορικά κέντρα της οικογένειας. Καλημέρα στο φίλο μου τον κύριο Κοζόνη. Είμαι ολοζώντανη λέει το τραγούδι. Αφιερωμένο και στη φίλη μου την κυρία Μπακογιάννη. Σε λίγο έρχεται Νίκος Χατζηνικολάου. Βομβαρδίστε τον! Μαγειρεύει τα παρασκήνια!